Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στις χριστουγεννιάτικες καμπάνες. Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 27 Δεκεμβρίου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, ελπίζω να περάσατε καλά. Ελπίζω να κάνατε αυτό το οποίο πραγματικά είχατε σχεδιάσει και είχατε στο μυαλό σας. Βεβαίως πρέπει να σας πω το εξής. Δεν ξέρω εάν πρέπει να... Γενικότερα αυτές τις μέρες... Καλησπέρα Σοφία. Χρόνια καλησπέρα, πολλά. Σπύρο. Χρόνια πολλά και στον αέρα. Χρόνια και τα έχουμε πει. Τα έχουμε... Αυτό έλειπε. Έτσι. Και με όλο αλλά... τον υπόλοιπο κόσμο. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Μην το μαυρίσεις περισσότερο. Είναι που είναι δύσκολες. Είναι που είναι δύσκολες οι μέρες. Μια έτσι πολύ γλυκόπικρη γεύση έχω στο στόμα μου για αυτές τις μέρες. Πρώτα απ' όλα, έφυγε, δεν είναι πλέον από κοντά, δεν είναι πλέον κοντά μας, είναι στη γειτονιά των Αγγέλων, ο Βασίλης Καράς. Ήταν μια μεγάλη απώλεια, άρεσε πραγματικά. Σε κάποιους ή δεν άρεσε, διότι εγώ δεν θέλω να ξανακούσω το «εγώ δεν άκουγα Καρά», αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένας Έλληνας να μην έχει ακούσει Καρά. Πρωτίστως όλοι έχουμε ακούσει Βασίλη Καρά, είτε το παραδεχόμαστε δημοσίως είτε όχι. Δεύτερον, δεν έχει καμία σημασία ποιος άκουγε πολύ λιγότερο ή περισσότερο Βασίλη Καρά. Σημασία έχει ότι ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, μας τον πήρε λίγο πριν την πρωτοχρονιά, κάπως έτσι γίνεται πάντα. Και εκτός από τον Βασίλη Καρά, εγώ θα πάω στο σημερινό το θέμα, το μεγάλο, αν μου επιτρέπεις, γιατί είχαμε καλό παράδειγμα και άλλη πρώτα απ' όλα στον Βασίλη τον Καρά, που ήταν όλοι όσοι τον γνώριζαν, έχουν πρώτα να πούν για τον άνθρωπο Βασίλη και μετά για τον τραγουδιστή, το μεγάλο καλλιτέχνη Καρά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε στα υπόλοιπα, που δεν είναι επίσης ευχάριστα, αυτό που πήγες να πεις. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία το περίμενε. Και οι συνάδελφοι του αστυνομικού στο Ρέντι, που τραυματίστηκε από τη φωτοβολίδα στα επεισόδια, και δυστυχώς και κάποιοι δημοσιογράφοι το περιμέναμε, διότι μιλώντας με στελέχη της αστυνομίας, εμένα μου είχαν πει από την πρώτη στιγμή κιόλας ότι τα τραύματα είναι τόσο σοβαρά που δεν περιμένουμε να επιβιώσει στο τέλος. Φάνηκε ότι κάτι πήγε να γίνει πριν από κάποιες μέρες, αλλά τελικά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του, τα συλληπιτήριά μας στη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας. Πραγματικά μας έχει... Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος αυτό που νιώθουμε. Ένα νέο παιδί, 31 ετών, που πήγε απλά στη δουλειά του, στο μεροκάματό του, και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Και είναι και οι προεκτάσεις που παίρνει όλο αυτό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο, δυστυχώς δεν είναι μόνο ένας θάνατος και δεν είναι ένας τυχαίος θάνατος αστυνομικού, ούτε ένα τυχαίο περιστατικό. Είναι όλο αυτό το οποίο έπεται και οι έρευνες που γίνονται γύρω από αυτό το κομμάτι. Mm. Και φυσικά θα δούμε και από τις αρχές του χρόνου μάλλον και το περιβόητο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση, που έχει στόχο να χτυπήσει και ένα κομμάτι της οπαδικής βίας. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο επιτέλους θα μπορέσει όλο αυτό να μαζευτεί. Πάντως, πλέον θα αλλάξει και το κατηγορητήριο. Βεβαίως. Από τον ανθρωποκτονία πρόθεση. Έτσι, και αυτός ο οποίος πάτησε τη σκανδάλη και πέταξε την... να μην πω τώρα, μην το αποκαλέσω όπως μου έρχεται στο μυαλό, αλλά και η ηθική αυτουργή. Και επειδή, παρόλο που ήταν χρονιάρες μέρες, εμείς κάναμε και το ρεπορτάζ. Και μιλήσαμε με ανθρώπους που ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και μας είπαν πράγματα, μας είπαν ότι έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων. Και συλλήψεων. Και συλλήψεων. Ως φαίνεται. Οπότε περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Έφυγε και ο Σόιμπλε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καλές εμπειρίες από τον Βόλφγκαν Σόιμπλε, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα όντως πέθανε, 81 ετών. 81 ετών. Παρακαλώ, πολλά χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ταλαιπωρημένος όσον αφορά στα θέματα υγείας, καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι
μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ταλαιπωρημένος, αλλά την Ελλάδα θα μου επιτρέψει να πω ότι ταλαιπώρησε. Ταλαιπώρησε την Ελλάδα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο πρότεινε και ήθελε διακαώς να βγάλει τη χώρα μας από το ευρώ. Ναι, φαγώθηκε. Ναι. Είχε φαγωθεί πραγματικά. Ευτυχώς που δεν τα κατάφερε, μάλλον. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να εκμυστηρευθώ μία ιστορία την οποία μας είχε πει ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης όταν ήταν υπουργός. Όταν αργότερα είχε αναλάβει την Πρωθυπουργία της χώρας ο Αντώνης Σαμαράς, που αυτές τις σκέψεις τις είχε ο Σόιμπλε γενικότερα. Όταν λοιπόν γινόταν μετέπειτα επί Τσίπρα όλη αυτή η μάχη για το τι θα γίνει τελικά με την Ελλάδα, είχε γίνει μια συνάντηση στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης του είπε του Σόιμπλε, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος είχε προτείνει στην Καλιφόρνια να μείνει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, πώς θα σου φαινόταν? Ναι, βέβαια, εκεί είναι άλλο το καθεστώς. Το αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Χρεοκοπία είχε η Καλιφόρνια. Χρεοκοπία η Καλιφόρνια, αλλά είναι μία από τις πολιτείες. Άρα, λοιπόν, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί ότι όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε κι εμείς. Και αποδείχθηκε. Είναι λίγο πιο ελαστικό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι όπως με το καθεστώς της Αμερικής και των ΗΠΑ. Να το γνωρίζεις αυτό. Είμαστε πολύ πιο ελαστικοί εδώ και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γι' αυτό και μάλιστα πολλοί έχουν αντιδράσει κιόλας, γιατί δεν έχουμε ακριβώς το σφιχτό πλαίσιο με ό,τι συνεπάγεται αυτό και την υποχρεωτικότητα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν του βγήκε του κυρίου, του Βόλφγκαν Σόιμπλε που ήθελε. Τώρα, καλά. Σε κάθε περίπτωση, ο νεκρός λένε ότι δεν δικαίωται. Τώρα, στην περίπτωση του Wolfgang Schäuble, δεν ξέρω. Δεν θα απαντήσω, διότι θα μαυρίσω ακόμα περισσότερο. Το προσπαθώ, βλέπεις. Προσπαθώ να σε κάνω να μου απαντήσει, αλλά δεν απαντήσω. Γιατί πριν το Schäuble είχαμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να μιλήσουμε για αυτά τα οποία μάθαμε και μας έχουν καταγγείλει καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου συμπολίτες μας. Εσχροκέρδεια στο Zenith. Πράγματα και θάματα. Να πω ότι δεν το περιμέναμε. Να πω ότι μου κάνει και εντύπωση. Ναι, αλλά φέτος έχει παραγίνει το κακό. Μάθαμε, λέει, κάθε χρονιά παραγίνεται. Το ξέρεις. Με συγχωρείς τώρα. Κάποιοι δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Σε μεγάλο νυχτερινό μαγαζί στην Αθήνα άνοιγαν τα μπουκάλια, το αλκοόλ, ήταν χωρίς τη βαλβίδα. Χωρίς τη βαλβίδα. Τώρα το ανακάλυψες αυτό. Όχι, δεν έχω δει χωρίς βαλβίδα. Α, δεν έχεις δει. Χωρίς βαλβίδα, όχι. Και σε μεγάλα επίσημα μαγαζιά, σε μεγάλες πίστες, χωρίς βαλβίδα. Έλα τώρα. Θα μου πεις, τη βαλβίδα περιμένεις εσύ για να μην είναι μπόμπα. Όχι, αλλά κρατήστε, ρε παιδιά, τα προσχήματα. Δηλαδή, αυτό που λες είναι το λιγότερο και το ξέρεις ότι όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, πράγματα. Αυτά δίνουν στον κόσμο και φτάνουμε στο σημείο για ακόμη μία χρονιά η χώρα μας να είναι πρώτη στα τροχαία δυστυχήματα. Αυτό είναι άλλο. Και αυτό το τετραήμερο έγιναν πάλι πράγματα και θάματα. Και στην Αθήνα και στην επαρχία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Και νομίζω ότι ο καλύτερος, ο καταλληλότερος για να το συζητήσουμε αυτό και να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή μετά τα Χριστούγεννα, είναι ο κύριος Νίκος Γρέτζελος. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για τη σημερινή. Χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Ασφαλώς. Να αλλάξουμε το σουπεράκι λίγο στους καλούς συναδέλφους. Ο κύριος Γρέτζελος είναι και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αλλά είσαστε και πρόεδρος, κύριε Γρέτζελε, των σχολών οδηγών, να το πούμε έτσι. Ολόκληρης ομοσπονδίας. Λοιπόν, και εδώ τώρα μας έχουν γεννηθεί πάρα πολλά ερωτήματα. Βλέπουμε ότι δεν βάζουμε μυαλό. Έχουμε πάλι θύματα, 18χρονα παιδιά που πήραν ένα τιμόνι.
Τι να πω. Δηλαδή, και δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι. Το τιμόνι το παίρνουν και κάτω από 18 ετών. Το ξέρετε εσείς, κύριε Γρέντζελε, αυτό. Και μάλιστα και χωρίς εποπτεία. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς πολλά παιδιά παίρνουν το κλειδί του αυτοκινήτου και οδηγούν ακόμα και χωρίς δίπλωμα κάποιες φορές. Ειδικά στην επαρχία είναι συχνό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να πω ότι καταρχήν είναι πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15 έως 24 είναι τα τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Θα πρέπει, παίρνοντας το τιμόνι, που η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να οδηγεί αμυντικά, γιατί πρέπει να γυρίσει πάλι σπίτι του ή το βράδυ ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα στατιστικά είναι τραγικά. Για το 2022 είχαμε 635 νεκρούς. Έχουμε 100 παρασύρσεις πεζών. Και κυρίως τα ατυχήματα είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Και είχαμε ένα περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους αυτές τις μέρες. Εχθές το βράδυ πότε έγινε. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά σοβαρά τροχαία ατυχήματα και εδώ θα πρέπει να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Είναι γιορτές και θα πρέπει όποιος θέλει να πάει για να διασκεδάσει θα πρέπει καταρχήν να μην πιει αλκοόλ. Αλκοόλ και οδήγηση είναι δύο πράγματα που δεν κολλάνε μαζί. Το 45% των θανατηφόρων οφείλεται στο αλκοόλ. Οπότε αν αποφασίσουμε να πάμε και να διασκεδάσουμε και θέλουμε να πιούμε, δεν θα πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Αν πάρουμε το αυτοκίνητο, την παρέα θα πρέπει να είναι ο οδηγός της παρέας. Ένας από όλους δεν πρέπει να πιει. Αν πιει και αυτός, θα πρέπει να αφήσουμε το αυτοκινητάκι μας και να γυρίσουμε ή μεταξύ, θα πρέπει να περιμένουμε τα μέσα. Εδώ θέλω να πω ότι και το βράδυ όπου κυκλοφορεί κάποιος, επειδή δεν υπάρχει κίνηση, εκεί είναι που γίνονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα, γιατί οι ταχύτητες είναι σαφώς μεγαλύτερες. Έτσι, δεν χρησιμοποιούμε κινητό. Το κινητό ευθύνεται περίπου για το 60% των τροχαίων ατυχημάτων και όπως έχουμε πει δεν καταγράφεται κιόλας. Δηλαδή, αποσπάται η προσοχή, φεύγει από το δρόμο, χτυπάει ένα πεζό ή χτυπάει ο ίδιος. Έτσι, αυτό δεν καταγράφεται. Καταγράφει ότι παραβίασε σηματοδότη ή ότι παραβίασε κάποιο στόπ. Δεν καταγράφεται ότι μίλαγε στο κινητό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι και η αστυνομία θα πρέπει να αυστηροποιήσει τους ελέγχους, ειδικά αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να γίνονται συνεχώς αλκοτέστ. Οι ποινές είναι τεράστιες. Να ξέρετε ότι ναι, έχει αλλάξει Πρόεδρε, μέσα... Θέλω να σας πω το εξής πρώτα απ' όλα. Επειδή πραγματικά αυτές τις μέρες, παρόλο που και ανήμερα και την επόμενη των Χριστουγέννων δεν είχαμε εκπομπή, μας έρχονταν τα μηνύματα σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Περιττό να σας πω ότι ειδικά στους περιβόητους χειμερινούς προορισμούς που πραγματικά γινόταν το αδιαχώρητο, μας έλεγαν τηλεθεατές, μας έστελναν μηνύματα ότι υπάρχει μπόλικη αστυνομία προκειμένου να ρυθμίζει την κυκλοφορία, δεν υπήρχε ούτε ένα μπλόκο για αλκοτέστ. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Την παραμονή των Χριστουγέννων. Που όλοι είχαν εξηγηθεί στα κέντρα, δεξιά και αριστερά. Και πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά μας αφήνουν να εννοηθεί ότι είχε πέσει και σύρμα κιόλας. Ότι εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν θα υπάρχουν αλκοτέστ. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Εδώ θα πρέπει να πούμε, πέρα από τον έλεγχο της αστυνομίας, ο καθένας από εμάς θα πρέπει να γίνει πιο υπεύθυνος. Τώρα, το να πίνεις και να οδηγάς εγκληματής. Κύριε Γκρέντζελε, βέβαια, επιτρέψτε μου λίγο. Γιατί εσείς τα λέτε, τα ξαναλέτε και πολύ καλά κάνετε και τα ξαναλέτε και τα επισημαίνετε. Όμως βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα και δει στις γιορτές, όπως προανέφερε προηγουμένως και ο Σπύρος, δεν τηρείται τίποτα από όλα αυτά. Ο κόσμος δεν. Σαν αυτά τα οποία λέτε εσείς ή αυτά που μαθαίνει, αν θέλετε, στις σχολές οδήγησης, όσοι μαθαίνουν, γιατί κάποιοι δεν μαθαίνουν τίποτα και ξέρετε τα και πώς. Ξέρετε και με ποιους τρόπους παίρνουν τα διπλώματα σε κάθε περίπτωση ορισμένοι. Αν επαφιόμαστε στην υπευθυνότητα του κόσμου, πολύ φοβάμαι ότι τα τροχαία δεν πρόκειται να μειωθούν. Θα έχουμε και άλλους νεκρούς. Εδώ λοιπόν, μήπως χρειάζονται άλλα πράγματα. Δηλαδή, οι περιβόητες κάμερες, ας πούμε. Δηλαδή, τη δουλειά που η αστυνομία αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορεί να είναι και σε κάθε δρόμο, από ό,τι φαίνεται και σε κάθε γωνία. Οι περιβόητες κάμερες δεν θα μπορούσαν να είναι. Και οι κάμερες που μπορούν να καταγράψουν
Παραβάσεις και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Ξέρετε, σε βόρειες χώρες όπου έχουμε κάνει ταξίδια, οι οδηγοί λεωφορείων, όταν είναι να ξεκινήσουν, κάνουν αλκοτέστ. Δηλαδή θα μπορούσε, κάνουν αλκοτέστ μόνοι τους, έτσι, υπάρχει μηχάνημα στο αυτοκίνητο, κάνουν αλκοτέστ και αν είναι πιωμένος δεν ξεκινάει το αυτοκίνητο. Αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει γενικώς στα αυτοκίνητα, όπως θα πρέπει να βρεθεί και η διαδικασία, έτσι ώστε να κλείνουν και οι εφαρμογές κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ναι, μεν να μένει το κινητό για να μιλήσει κάποιος με Bluetooth ή ενδεχομένως ένα GPS, οι υπόλοιπες εφαρμογές ενδεχομένως θα πρέπει να κλείσουν. Τώρα, όσον αφορά τα εδώ στην Ελλάδα όμως, όσον αφορά στους οδηγούς των λεωφορείων, έχουμε καταργήσει μέχρι και το καταγραφικό, κύριε Πρόεδρε. Όχι, okay. Θα πρέπει να υπάρχει και το καταγραφικό. Εδώ... Και μας λένε οι άνθρωποι ότι μας βάζουν και δουλεύουμε και δύο συνεχόμενες βάρδιες με μισή ώρα, πώς το λένε, με μισή ώρα break, με μισή ώρα διάλειμμα. Και το καταγραφικό θα πρέπει να υπάρχει σε αυτούς τους οδηγούς. Εγώ πιστεύω σε αυτούς τους οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως έχει γίνει στα ταξί, θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία να περνάνε και από ψυχίατρο. Γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να οδηγάνε. Όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει και σύνδεση του ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή παίρνει κάποιος ένα δίπλωμα και θα πρέπει να το ανανεώσει μετά από 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των 15 ετών μπορεί να πάθει κάποιον να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ενδεχομένως να παίρνει κάποια φάρμακα που δεν επιτρέπεται να οδηγεί. Και όμως συνεχίζει και οδηγεί. Θεωρείτε ότι, συγγνώμη, ένα λεπτό, θεωρείτε ότι η πολιτεία γενικότερα έχει χαλαρώσει όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης γενικότερα, γιατί εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Θα πρέπει να υπάρχει και εκτεταμένη ενημέρωση στους οδηγούς. Ξέρετε, συνήθως πουλάει όταν γίνεται κάποιο θανατηφόρο. Δεν πουλάει τόσο πολύ μια εκπομπή, ας πούμε, που θα έλεγε το τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός. Ας πούμε, πώς μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, να μάθει για τα στατιστικά, πόσο τα αντανακλαστικά είναι μειωμένα όταν πίνει. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εκπομπές, έτσι ώστε να ενημερώνεται και ο ίδιος ο οδηγός. Αστυνόμευση. Ξέρετε, ο οδηγός φόρεσε κράνος, ο Έλληνας οδηγός, παλαιότερα φόρεσε κράνος ή ζώνη όταν το πρόστιμο έγινε στα 350 ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχει και καθόλου πρόστιμο, βλέπετε πάλι. Άρα να επαναφέρουμε τα πρόστιμα και γιατί όχι. Αν αυξηθούν κιόλας τα πρόστιμα. Πρόστιμα και εκτεταμένος έλεγχος. Ξέρετε τώρα, αν θα δείτε στα αυτοκίνητα, στα πίσω καθίσματα, ας πούμε, δεν φοράει κανείς ζώνη. Ναι. Μόλις γίνει κάποιο ατύχημα, θα σου έρθει με τέτοια φόρα πάνω σου, αυτός που κάθεται πίσω σου, που είναι επικίνδυνο και για αυτόν, αλλά και για τον οδηγό. Τώρα για τα διπλώματα που λέγατε, η εξέταση είναι λίγο απαρχαιωμένη. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί ότι εστιάζουν πάρα πολύ στο ξεκίνημα, στο σταμάτημα, στη γωνία, στο παρκάρισμα και δεν έχει σκοτωθεί κανείς. Πρέπει να εστιάσουμε στη συμπεριφορά. Και αυτό είπαμε, ξεκινάει και από το σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να είναι παραδείγματα για τα παιδιά. Θα πρέπει να συνεχίσει το μάθημα να μπει στα σχολεία, έτσι ώστε όταν θα πάει στα 16 να πάρει δίπλωμα μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου στα 17, να είναι πιο ώριμος ο οδηγός για να μπει στην κυκλοφορία. Μήπως πρέπει κιόλας, κύριε Πρόεδρε, να δώσουν μεγαλύτερη εξουσία σε εσάς, και τι εννοώ, εσείς πάνω κάτω κάνοντας μαθήματα στο Σπύριο τον Παπαδάκη, στη Σοφία τη Γαλάνη, βλέπετε γενικότερα και το προφίλ του αυριανού οδηγού. Εκεί λοιπόν μήπως θα έπρεπε να σας δίνουν το δικαίωμα να δίνετε ένα credit παραπάνω ή ένα credit λιγότερο για το αν αύριο θα είναι ένας καλός οδηγός ο Σπύρος ο Παπαδάκης. Επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να βγαίνουν και καλύτεροι οδηγοί. Δηλαδή θα μπορούσαν να μπουν υποχρεωτικά μαθήματα σε αυτοκινητόδρομο, να οδηγήσει κάποιος νύχτα ή σε επαρχιακό δρόμο, που πολλές φορές τώρα εστιάζουν, όπως σας είπα, στην εξέταση που είναι λίγο απαρχαιωμένη. Ίσως θα έπρεπε να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκεί. Να επιβραβεύεται ένας οδηγός. Όταν ένας οδηγός είναι καλός οδηγός ή αν παίρναγε κάποιο ειδικό σεμινάριο που θα έφτιαχνε η πολιτεία, να επιβραβεύεται, ας πούμε, και να έχει χαμηλότερες ασφαλιστικές, να πληρώνει χαμηλότερα ποσά στην ασφάλειά του. Ενδεχομένως και αυτά
θα έπρεπε να μπουν. Εγώ θέλω να συμβουλέψω, ας πούμε, τους γονείς. Ξέρετε, πολλές φορές, επειδή και το κόστος ενδεχομένως να είναι και τα οικονομικά τους να μην είναι καλά, ξέρετε, όταν παίρνει ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμος για να βγει στο δρόμο. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία ότι πάμε να βγάλουμε ένα δίπλωμα, πόσο στοιχίζει με τα υποχρεωτικά μαθήματα. Καλό θα είναι να κάνει και παραπάνω μαθήματα, έτσι ώστε μόλις πάρει το αυτοκίνητό του και βγει στο δρόμο να είναι πιο έτοιμος, και όχι το αυτοκίνητο να είναι ένα φωνικό όπλο για κάποιον που κυκλοφορεί στο δρόμο και δεν είναι σωστά εκπαιδευμένος, θα ήθελα να πω. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μάλλον τρόποι υπάρχουν. Το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν τους έχουμε υιοθετήσει. Και επειδή εσείς έχετε και το θεσμικό ρόλο, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι αυτά τα έχετε προτείνει. Τι απαντήσεις λαμβάνετε? Βρίσκεται ευήκο ΑΟΤΑ? Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές δεν λαμβάνουμε και απαντήσεις. Έχουμε προτείνει κατά καιρούς πολλά πράγματα. Πολλές φορές, ας πούμε, τώρα έχει ψηφιστεί νόμος πριν 4 χρόνια περίπου, έτσι ώστε να μπουν κάμερες κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Δεν έχει εφαρμοστεί. Να βγουν καινούργια βιβλία. Ξέρετε, τα βιβλία είναι του 2000. Άρα, έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο που δεν έχει εφαρμοστεί? Συγγνώμη, Σοφία, τι είναι τα βιβλία? Τα βιβλία βγήκαν το 2000, αυτά τα βιβλία που υπάρχουν τώρα. Έχει περάσει το νόμο να γίνει τράπεζα θεμάτων. Συγγνώμη, το 2000, από το 2000 μέχρι το 2023, εννοείται τα βιβλία που μελετάμε, τα σήματα και όλα τα σχετικά. Έχουν, από το 2000 μέχρι το 2023 έχουν μπει στη ζωή μας καμιά 150 νέα σήματα, κύριε Πρόεδρε. Πέρα από τα σήματα, αν θα δείτε στα βιβλία, ακόμα υπάρχουν τα πρόστιμα σε δραχμές. Έτσι, υπάρχουν τα πρόστιμα σε δραχμές. Αυτά θα έπρεπε να υπάρχει, όπως έχει ψηφιστεί, να υπάρχει τράπεζα θεμάτων και ανά 2-3 χρόνια να αφαιρούνται κάποιες ερωτήσεις, να προστίθονται καινούργιες ερωτήσεις, να μπαίνουν μελέτες περιπτώσεως μέσα, δηλαδή να σου δίνει ένα σενάριο και το τι θα πρέπει να κάνεις. Και άλλα πολλά πρέπει να γίνει. Πολύ παραγωγικό το θέμα. Δεν είναι μόνο εκεί. Αυτό που λέτε εσείς είναι η πηγή του θέματος. Έχουμε όμως και τα υπόλοιπα στάδια, γιατί τώρα τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη για οδηγούς επικίνδυνους που αφήσανε ανθρώπους ανάπηρους ή οτιδήποτε, τους τραυματίσαν. Δεν χρειάζεται να σκοτώσει κάποιον, μπορεί να τον αφήσει και ανάπηρο ή να του δημιουργήσει πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις που ακόμη ο οδηγός αυτός δεν έχει τιμωρηθεί. Σωστά το λέτε, γιατί αναφέρουμε μόνο για τους νεκρούς και δεν λέμε για τους σοβαρά τραυματίες. Να το λέμε και αυτό. Δεν χρειάζεται να σκοτώσει ο άλλος. Που πεθαίνουν καθημερινά, πραγματικά πεθαίνουν καθημερινά και αυτοί και οι οικογένειές τους, όπως είδαμε και στα πρόσφατα τροχαία, με ακροτηριασμούς. Και το θέμα είναι ότι μένουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμα. Δεν έχουν κλειστεί στη φυλακή. Το ξέρετε πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Ευτυχώς έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο νόμο, έχουν αυστηροποιηθεί. Θα πρέπει να τελεσιδικούν οι υποθέσεις, σίγουρα θα πρέπει να τελεσιδικούν πολύ πιο γρήγορα και να μην τραβάνε 5, 6, 7 χρόνια και ενδεχομένως να παραγράφονται κάποιες υποθέσεις. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά να ξέρετε, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, συμπαθάτε με, θεωρώ ότι εσείς, όπως έχουμε τους δασκάλους, τους καθηγητές, είσαστε το ίδιο πράγμα. Και η δουλειά σας είναι πραγματικά πολύ, το λειτουργήμά σας πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να σας δώσουν μεγαλύτερα εχέγγυα, πρέπει να γίνεται καλύτερη εκπαίδευση, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς υπάρχει μια απίστευτη αναρχία στους δρόμους. Το βλέπουμε και δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας. Ο άλλος με τη μηχανή θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να κάνει ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Εάν ανάψω εγώ φλας για να αλλάξω λωρίδα, μπορεί να έρθει και να μου την πει κιόλας, να το πω λαϊκά. Αυτός έχει το δικαίωμα να πηγαίνει δεξιά και αριστερά, εγώ δεν έχω το δικαίωμα να αλλάξω λωρίδα. Δεν σέβονται τα σήματα, δεν σέβονται τις διαγραμμίσεις και οδηγεί όλων των ηλικιών. Και θα πίστευα, περίμενα τουλάχιστον, η σημερινή γενιά, τα 18χρονα, τα 25χρονα τα παιδιά, να έχουν εμπάθει, δηλαδή τούτο εδώ το ρημάδι που είναι όλη την ημέρα μέσα στο διαδίκτυο, μόνο τα αρνητικά που γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο βλέπουν και υιοθετούν. Τα θετικά δεν τα βλέπουν. Δεν βλέπουν, ας πούμε, πώς οδηγούν στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει αστυνόμευση, επιτρέψτε μου να σας πω. Σας το λέω, ναι.
Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, είχε τύχει στο Λονδίνο πριν αρκετά χρόνια και γινόταν επιβίβαση από λεωφορείο και είχε αργήσει ένας από το ξενοδοχείο να έρθει. Ήτανε δύο λωρίδες, δεν υπήρχε καθόλου κίνηση και ο οδηγός μετά από 2 λεπτά έφυγε, έκανε τον κύκλο και ξαναεπέστρεψε. Και το ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και μου λέει, αν καθόμουν παραπάνω χρόνο, θα μου ερχόταν η κλίση στο σπίτι. Δεν μπορείς να κάτσεις αυτό που γίνεται εδώ, δηλαδή μπορεί να σταματήσει κάπου, ανάβει και τα αλάρμ και δεν πανάχει ουρές πίσω, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Το θεωρώ πολύ βασικό. Όπως είπα, ξεκινάει από την οικογένεια, συνεχίζει στο σχολείο και πρέπει ο καθένας από μας να βελτιώσει τον εαυτό του. Και πρέπει να καταλάβουμε, πραγματικά θα πρέπει να το καταλάβουμε, ότι η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν μπορείς να οδηγείς, να μιλάς στο κινητό, να στέλνεις μηνύματα, να βγάζεις φωτογραφίες. Πρέπει να οδηγείς. Γιατί όλα είναι στιγμές και ξέρετε, σε μια στιγμή μπορεί να καταστραφείς και εσύ, αλλά να σκοτώσεις και κάποιον. Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό εσείς να δημιουργήσετε πραγματικά σχολεία οδήγησης, να τους μαθαίνετε και να τους εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο δρόμο. Η δουλειά του Υπουργείου είναι να κλείσει όλα τα παραθυράκια. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα δώσω κάτι παραπάνω και θα μου το φέρουν στο σπίτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και ναι, να γίνει πιο ακριβό άθλημα η οδήγηση. Να γίνει πιο ακριβό άθλημα η οδήγηση. Αυτός που είναι να βγάλει το δίπλωμα να έχει περάσει και ακριβώς όπως το είπατε, να πρημοδοτείτε. Ο καλός οδηγός, ο υπεύθυνος οδηγός να μπορεί να βγάλει το δίπλωμά του με μικρότερο κόστος και αυτός ο οποίος πρέπει ή να μάθει ή να τον αποτρέψουμε να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Ο άλλος περπατούσε στον δρόμο σαν να μην συμβαίνει τίποτα, στους Αγίους Αναργύρους, στο κέντρο και έπεσε πάνω του το αυτοκίνητο. Από το αντίθετο ρεύμα και πήγε και καρφώθηκε πάνω, σε μαγαζί. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα σε βρει. Εδώ θέλω να σας πω σίγουρα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν παράθυρα, πραγματικά δεν πρέπει να υπάρχουν παράθυρα, είναι θέμα ζωής η οδήγηση και επίσης θέλω να πω αυτό που είπατε για πρέπει να γίνει ακριβώς σπορ. Μπορεί να σου έρθει κάποιος στο γραφείο με το iPhone το 15 που το έχει πάρει 1,5 χιλιάρικο και αν του πεις ότι είναι 20 ευρώ η ώρα το μάθημα, σου πει ακριβό ας πούμε. Και αυτό είναι κάτι. Είναι στην νοοτροπία. Ξέρετε, ο καθένας είναι πολύ πιο ακριβή όμως, είναι πολύ πιο ακριβή και μάλλον ανεκτήμητη αξίας. Ανεκτήμητη, δεν το συζητάμε. Η ζωή η δική μου, τη Σοφίας, η δική σας, όλων των υπολείπων που είναι προσεκτικοί στο δρόμο, δεν θέλουν να προκαλέσουν κανένα ατύχημα και ο άλλος κάνει ό,τι του περάσει από το μυαλό. Θα πρέπει όπως είπα όλοι να βελτιωθούμε και το κράτος να βελτιώσει και τις υποδομές του. Στις υποδομές εδώ θα ήθελα να πω ότι διαβάσεις αν θα δείτε είναι ξεπαμένες το 90%. Όντως. Αυτοκόλλητα σε όλα τα σήματα πάνω, αυτοκόλλητα. Όντως. Δέντρα κρύβουν τη σήμανση. Μη σου τύχει να είσαι σε στενό, να μην ξέρεις την περιοχή και να θέλεις να στρίψεις δεξιά και αριστερά και βλέπεις ότι υπάρχει απαγορεύεται και δεν μπορείς να δεις προς ποια πλευρά είναι το βελάκι. Και εδώ να πούμε ότι ξέρεις δεν ξέρεις το στενό, να ξέρετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται 2 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Σωστό. Γιατί θεωρείς ότι ξέρεις το δρόμο, αλλά υπάρχει, κυκλοφορούν και άλλοι που ενδεχομένως να μην τον ξέρουν τόσο καλά το και δρόμο. Και πάντα φοράμε τη ζώνη ασφαλείας, η δικαιολογία, έλα μωρέ εδώ λίγο πιο κάτω πάμε, δεν υπάρχει. Ζώνη, κράνος, δεν υπάρχουν. Όλα είναι στατιστικά. Ξέρετε, μπορεί να είναι σπάνιο να σου συμβεί κάτι στα 50 μέτρα και όμως μπορεί να σου συμβεί. Μπορεί να πέσεις με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθεις κάτι με τη μηχανή και να πέσεις από την καρέκλα σου και να μείνεις επί τόπου. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, Σοφία, αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Θα ανταφωνάζουμε με τη δική σας τη βοήθεια. Δεν μπορεί κάποια στιγμή. Θα βάλουν μυαλό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και γρήγορα. Γιατί και γρήγορα, μας τραβάνε το αυτάκι από μέσα οι καλοί συνάδελφοι και έχουν δίκιο.
Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.